Όσο και αν προσπαθούν ο Πάμπλο Ιγκλέσιας και η Ρένε Μοντέρο να κατευνάσουν την εις βάρος τους κριτική για την αγορά κατοικίας αξίας άνω των 600.000 ευρώ, τόσο η τρικυμία που σήκωσαν δεν καταλαγιάζει. Ο επικεφαλής του Ποδέμος Ιγκλέσιας και οι εκπρόσωπος του κόμματος Μοντέρο υποστήριξαν πως η αγορά του σαλέ των 2.000 τετραγωνικών στα περίχωρα της Μαδρίτης έγινε με στόχο τη διαφύλαξη της ιδιωτικότητας της οικογένειάς τους. Όμως δεν είναι λίγοι όσοι θυμούνται τα επικριτικά σχόλια που πριν 6 χρόνια είχε γράψει στο Twitter ο Ιγκλέσιας για την αγορά ενός πολυτελούς ρετυρέ από τον τότε Υπουργό Οικονομικών Λουίς Τεγίνδος. Απαντώντας σε αυτό, ο Ιγκλέσιας δήλωσε πως το σαλέ αγοράστηκε με δάνειο που θα καταβάλλεται εξιμισίας από εκείνον και τη σύντροφό του και προορίζεται για ιδία χρήση και όχι για επένδυση. Παρά τις απαντήσεις, ωστόσο, ο αρχηγός του Ποδέμος, ενός κόμματος που αναδύθηκε από τους συντυγνάδους της Puerta del Sol, παραμένει με την πλάτη στον τοίχο, ακόμη και από τους ίδιους τους συντρόφους του.